Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μεταξύ μας. Σήμερα στην εκπομπή μας γνωρίζουμε καλύτερα το παιδικό χωριό ΣΟΣ Κρήτης, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Ξεκινάμε λοιπόν με την κυρία Βασιλική Δογάνη, μητέρα ΣΟΣ. Σωστά? Βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε πώς πήρατε την απόφαση να γίνετε μητέρα ΣΟΣ. Τι σας ώθησε να πάρετε αυτή την απόφαση? Κάποια στιγμή που είδα μέσα στο ίντερνετ ότι ζητούσαν άτομα για να εργαστούν στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, στη Βάρη βέβαια ξεκίνησα, το είδα και έκανα αίτηση. Όταν πια πήγα και έκανα την πρώτη συνέντευξη με τους ανθρώπους για να με δουν και να ξεκαθαρίζουν, μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που μου είπαν ότι μπορώ να κάνω. Υπήρξαν αρκετές φορές που συναντηθήκαμε και κάποια στιγμή όταν τελικά με επιλέξανε, μέσα από όλη αυτή την εκπαίδευση που είχε γίνει, ένιωθα ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Και έτσι ξεκίνησα. Και σίγουρα κάνετε κάτι ιδιαίτερο και κάτι μοναδικό. Περάσατε λοιπόν κάποια εκπαίδευση, κάποια διαδικασία μέχρι να φτάσετε στο σημείο να γίνετε μαμά ΣΟΣ. Σωστά? Τι διαδικασία είναι αυτή? Πέρα από τις συνεντεύξεις που δεν είναι μία, αλλά μπορεί να είναι δύο και τρεις, μετά γίνεται μία εκπαίδευση, η σχολή μητέρων, η γνωστή σχολή μητέρων που γίνεται. Από εκεί και μετά υπάρχουν ψυχογραφήματα μέσα από ψυχολόγους και στο τέλος πια περιμένεις κάποια στιγμή ότι θα σου απαντήσουν ή θετικά ή αρνητικά μέσα από το. Μία ημέρα στο χωριό, στο σπίτι. Αρχικά να πούμε ότι είναι σπίτια, είναι κανονικές οικογένειες. Βέβαια. Δηλαδή εσείς έχετε υπευθύνη σας ένα σπίτι, και διερθώστε με αν λέω κάτι λάθος, και έχετε υπευθύνη σας κάποια παιδιά που ζουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Βέβαια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Είναι ένα σπίτι, όπως είπατε, με 6 παιδιά, αυτά που έχω εγώ στη δική μου επιθύνη. Όπως κάθε οικογένεια, το πρωί θα ξυπνήσουν, θα ετοιμαστούν, θα τα ετοιμάσουμε για το σχολείο, τα δεκατιανά τους. Το μεσημέρι θα τα περιμένουμε με αγωνία να έρθουν πάλι. Ενδιάμεσα εμείς θα κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού, το φαγητό, το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με το διάβασμα, τα μικρότερα θα πρέπει να κοιμηθούν. Και μετά ό,τι άλλες δραστηριότητες υπάρχουν που μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Τι ηλικίες υπάρχουν μέσα στο σπίτι? Στο σπίτι που είμαι εγώ έχουμε από 3 ετών έως 10. Και πολύ μικρά και αρκετά μεγάλα παιδάκια. Ναι. Και τα παιδιά αναζητούν τις οικογένειές τους, δηλαδή επιθυμούν να μιλούν με τις οικογένειές τους και να κρατούν κάποια επαφή. Ναι, βέβαια. Είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ, χαίρονται που μιλάνε μαζί τους, είναι προγραμματισμένος ο χρόνος που μιλάνε και σε τακτά διαστήματα. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει δυσκολία στην αποδοχή των παιδιών, δηλαδή τα παιδιά απέναντί σας, πώς είναι και πώς ήταν στην αρχή? Δυσκολίες μπορεί, ναι, κάποια στιγμή σίγουρα θα έχω αντιμετωπίσει. Συνήθως όμως τα παιδιά είναι πάρα πολύ φιλικά μαζί μας. Μας δίνουν και δίνουμε αγάπη, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Έχουν ανάγκη να κάνουν σχέση, μια σταθερότητα δηλαδή, θέλουν πρόσωπα, τα πρόσωπα που τους φροντίζουν να είναι συνέχεια το ίδιο και αν είναι δυνατόν δημιουργούν τέτοιες σχέσεις που να νιώθουν ότι είναι, νιώθουν σαν τη μαμά τους, δηλαδή είναι πραγματικά σαν τη μαμά τους. Αυτό που αισθάνονται μέσα με εμάς. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε τώρα, να έχει ένα παιδί μία σταθερή παρουσία, ένα σταθερό πρότυπο, ένα σταθερό πρόσωπο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί αυτό, πέρα από το ότι νιώθουν ότι είμαστε η μαμά τους, κάνουν μία ταύτιση συνεχώς και μετά, εάν το πρόσωπο αλλάξει, που μπορεί να συμβεί αυτό, πληγώνονται, δηλαδή νιώθουν μία απόρριψη. Είναι πράγμα που πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί και να συμβεί. Δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό, γι' αυτό και συνήθως όσοι έρχονται πρέπει να το έχουν πάρει πραγματικά απόφαση και να σκέφτονται δηλαδή τι συμβαίνει με αυτές τις ψυχές που τους φροντίζει. Δηλαδή να το έχουν πάρει στα σοβαρά ακριβώς, να έχουν πάρει πραγματικά απόφαση ότι ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό. Είναι μια πρόκληση, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βιώσεις κάτι με τα παιδιά και με τον εαυτό στον ίδιο, γιατί γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος τελικά σε κάποια πράγματα και μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από την αλληλεπίδραση που δέχεσαι με τα παιδιά, διότι εκεί δίνεις, παίρνεις αγάπη, αγκαλιά, χάδι,
αυτά τα πράγματα που χρειάζεται ένα παιδί, έτσι. Είναι όμως δύσκολη απόφαση για μία γυναίκα να μείνει εκεί, να αλλάξει όλη της τη ζωή, γιατί ουσιαστικά αλλάζει όλη σου η ζωή. Είναι δύσκολη απόφαση, αλλά και εύκολη ταυτόχρονα. Δηλαδή, σκέφτεσαι αυτό που κερδίζεις μέσα από αυτό το χώρο, έτσι. Πέρα από το ότι ξέρεις ότι θα μεγαλώσει κάποια παιδιά που είναι ευκαιρία για αυτούς να είσαι κοντά τους. Δεύτερον, είναι αυτό που σας είπα, ότι εγώ νιώθω ότι μέσα από αυτό εσύ ο ίδιος παίρνεις πράγματα, εξακολουθείς να είσαι νέος μαζί τους, γιατί ζώντας με παιδιά αισθάνεσαι κι εσύ αυτή την νεανικότητα και αυτή την αγάπη και αυτή την όλη διάχυτη κατάσταση που έχει, διατρέχει τα παιδιά και εμάς. Τα παιδιά πώς σας φωνάζουν, πώς σας αποκαλούν? Θέλω να πω, έχει υπάρξει περίπτωση, έχει υπάρξει φορά που κάποιο παιδί θα σας πει «μαμά»? Ναι, πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Πάρα πολλές φορές και συχνά συμβαίνει όταν χαλαρώνουν στο μπάνιο τους ή στις τρυφερές τους στιγμές, κάτι που θέλουν να σου εκμυστηρευθούν. Τα παιδιά βέβαια είναι ελεύθερα να σε φωνάξουν όπως αυτά θα επιθυμούν και θέλουν. Μπορεί να σε φωνάξουν «μαμά» ή με το όνομά σου ή θεία ή ό,τι αυτά επιθυμούν. Αλλά τη λέξη «μαμά» τους αρέσει να την ακούν. Ένα παιδάκι, γιατί μας είπατε ότι έχετε και παιδιά που είναι 3 ετών. Ένα παιδάκι στην ηλικία των 3 ετών μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν είστε εσείς η μαμά του, ότι μεγαλώνει με κάποια άλλη γυναίκα που δεν είναι η μαμά του, έτσι ώστε να καταλάβει ότι δεν πρέπει, σε εισαγωγικά το πρέπει, να σας φωνάζει έτσι? Το παιδί δεν καταλαβαίνει αν πρέπει ή δεν πρέπει. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνει είναι τι αισθάνεται. Είναι ενημερωμένα και πριν έρθουν, οπότε όταν θα φτάσουν σε εμάς, αυτό που τους αρέσει και που βλέπουν πρώτον είναι η τρυφερότητα, αυτό, η αγκαρδιότητα και στη συνέχεια ο προγραμματισμός, ο χώρος του σπιτιού, τα παιχνίδια, τα άλλα παιδιά που υπάρχουν μέσα που και αυτά θα το αγκαλιάσουν. Και όλα αυτά γίνεται η οικογένειά τους, δηλαδή αμέσως γίνεται η οικογένεια ένα καινούριο παιδί όταν θα μπει στο σπίτι, πολύ γρήγορα δηλαδή. Μεταξύ τους τα παιδιά είναι σαν αδέρφια, θα λέγαμε? Ναι, θα το λέγαμε, γιατί μεγαλώνουμε μεταξύ, αλληλοϋποστηρίζονται δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό. Τα μεγαλύτερα φροντίζουν τα μικρότερα με έναν προστατευτικό τρόπο, τα μικρότερα παραδειγματίζονται από τα μεγαλύτερα, υπάρχει αυτή η σχέση. Και μπορώ να πω ότι αυτό κρατάει για πάντα, πολλές φορές που έχω δει και σε άλλα παιδιά μεγαλύτερα. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά εσάς, τα παιδιά που έχετε μεγαλώσει εσείς και φτάσουν στην ηλικία των 18, δεν ξέρω σε ποια ηλικία φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και ανοίγουν τα φτερά τους. Κρατάτε επαφή εσείς μετά μαζί τους? Βεβαίως. Ναι, βέβαια. Και αυτά επιθυμούν, αλλά και εμείς πάλι, γιατί τα βλέπουμε να προοδεύουν. Στη συνέχεια υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έχουν παντρευθούν. Θέλουν να βρεθούμε στις στιγμές τους αυτές τις πολύ καλές, όπως κάθε γονιός δηλαδή θα ήθελε. Μία γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακολουθήσει τα δικά σας βήματα, να κάνει αυτό που κάνετε και εσείς, τι συμβουλή θα της δίνατε? Να το τολμήσει. Να πλησιάσει στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, να μάθει να ενημερωθεί για αυτά και είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να δει ακριβώς τι είμαστε και νομίζω ότι θα γοητευθεί. Δηλαδή θα επιθυμήσει να το τολμήσει να κάνει το βήμα να γνωρίσει τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και να δουλέψει για μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας αφήσουμε γιατί και εσείς πρέπει να γυρίσετε στα παιδάκια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε να δούμε ένα βίντεο και επιστρέφουμε. Να μεγαλώνει χωρίς φόβο. Να χαίρεται το παιχνίδι. Να ονειρεύεται το αύριο. Να γεμίζει το σπίτι γέλια και χαρές. Να παίρνει δύναμη στα δύσκολα και να συνεχίζει. Να νιώθει αγάπη και φροντίδα κάθε μέρα. Οικογένεια. Αυτό είναι που χρειάζεται κάθε παιδί. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη. Βοηθήστε τα παιδιά μας. Κάντε κι εσείς μια κλίση αγάπης στο 19820. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Παπαδάκη Πέτρο, διευθυντή του παιδικού χωριού ΣΟΣ Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και στους τηλεθεατές σας. Υγεία και χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και
θα ήθελα να ξεκινήσουμε εμείς με το πώς, μάλλον πού στηρίχτηκε οικονομικά η ιδέα του παιδικού χωριού ΣΟΣ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και ποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Να πάμε ένα βήμα πίσω. Να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που τα παιδικά χωριά ΣΟΣ είναι στην Ελλάδα και είμαστε από το 1975, σαν ιδέα η οποία ήρθε με την Κλώδια την Κατσαρά, η οποία είναι και η επίτιμη πρόεδρος μας, και το 1977 ουσιαστικά ξεκίνησε έτσι να χτίζεται και η Βάρη, που είναι το πρώτο παιδικό χωριό, αποκλειστικά και μόνο η λειτουργία μας βασίζεται σε δωρεές. Αποκλειστικά και μόνο, και το τονίζω αυτό. Δωρεές που είναι είτε δωρεές ιδιωτών, είτε δωρεές εταιριών, είτε δωρεές οργανισμών. Το κράτος απέχει από όλη αυτή τη διαδικασία. Και εκεί είναι ίσως και ένα μείον, γιατί πολλές φορές φορολογούν τις δωρεές ή δυσκολευόμαστε αρκετά να πληρώσουμε τον έμφυα ή να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων μας για να πάνε τα παιδιά στο γιατρό τους, στο σχολείο τους, στη δραστηριότητά τους, να δουν το Γεωργάκι και να παίξουν μπάλα μαζί. Τι είναι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ? Τι είναι τα παιδικά χωριά? Τα παιδικά χωριά είναι μια μεγάλη αγκαλιά, ένα καινούριο σπίτι, το σπίτι μάλλον του παιδιού που για ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να μεγαλώσει στη φυσική του οικογένεια. Το σπίτι που θα μεγαλώσει μαζί με τα αδέρφια του, το σπίτι που θα υπάρχει μια ζεστή αγκαλιά που λέγεται μαμά ΣΟΣ, το σπίτι που θα υπάρχει μια οικογένεια που την απορτίζει η μαμά ΣΟΣ, η θεία που είναι στο σπίτι, ο παιδαγωγός, ο διευθυντής, όλοι οι άνθρωποι, οι ειδικοί που είναι δίπλα μας, όλοι οι άνθρωποι που ουσιαστικά θα βοηθήσουν ένα μικρό μέρος της κοινωνίας μας να σταθεί δυνατά στα πόδια του. Αναφέρατε θεία και μαμά. Mm-hmm. Πριν γνωρίσαμε μία μαμά, την κυρία Βασιλική. Την κυρία Τι Βάσανε. Διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη μαμά και στη θεία ΣΟΣ? Εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει διαφορά. Οι κυρίες που έρχονται κοντά μας, έρχονται, πρώτα έτσι λίγο να πούμε πώς είναι και ο ρόλος αυτός. Είναι επαγγελματίες, δεν είναι θελόντριες. Θέλουμε να δουλεύουμε με επαγγελματίες, γιατί ο επαγγελματίας θα είναι και αύριο κοντά μας. Ξέρετε, ο εθελοντής μπορεί να καλύψει το δικό του το κομμάτι. Φανταστείτε μια μαμά η οποία θα πει: ωραία, εγώ καλύφθηκα, είναι Χριστούγεννα, με έχει καλέσει ο γιος μου, θα λείψω μερικές μέρες. Δεν γίνονται αυτά. Είναι επαγγελματίες λοιπόν, εκπαιδεύονται από εμάς. Υπάρχει μια διαρκής εκπαίδευση, μια διαρκής υποστήριξη με βασικό σκοπό και στόχο να υπάρχει μια ποιοτικότατη υποστήριξη των παιδιών που είναι στα σπίτια μας. Ξεκινώντας και τελειώνοντας μάλλον το εκπαιδευτικό training αυτό που και η κυρία Βάσο είπε, σχολή μητέρων, υπάρχει η ενεργός εμπλοκή σε ένα παιδικό χωριό. Μπαίνει δηλαδή σε ένα σπίτι. Αναλαμβάνει κάποια παιδιά. Μέχρι για ένα χρονικό διάστημα που ποικίλει από κυρία σε κυρία. Μέχρι να νιώσει καλά και μέχρι και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να αναλάβει την ευθύνη μιας ομάδας παιδιών, είναι θεία. Αλλά έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο, ακριβώς τα ίδια καθήκοντα, ακριβώς τις ίδιες ευθύνες και παίρνει και τις ίδιες χαρές από το Γιωργάκι που θα τις ρίξει το φαγητό χάμω, από τη Μαρία η οποία θα γύρισε από το σχολείο και θα μουρμουρίζει, από τον Αντώνη που θα πει βγήκα πρώτος και τι ωραία που είναι. Πόσα παιδιά μπορούν να φιλοξενηθούν? Στο χωριό, στο Ηράκλειο, το παιδικό χωριό μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 30 παιδιά. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, μεγαλώνουν 18 παιδιά κοντά μας. Εδώ θέλω να πω λίγο τι κάνουν ακριβώς τα παιδικά χωριά ΣΟΣ στην Κρήτη. Δεν είναι μόνο το παιδικό χωριό που είμαστε εδώ. Έχουμε προγράμματα πρόληψης και έτσι ξεκινήσαμε. Είμαστε 10 χρόνια κοντά στο Ηράκλειο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα κέντρο και συνεχίζουμε. Με ένα κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας, το οποίο είναι στη Γιαϊντσόν 4. Το τονίζω αυτό, το λέω,
Γιατί ουσιαστικά στο κέντρο στήριξης μπορεί να υποστηριχτούν και να βοηθηθούν οικογένειες οι οποίες η κρίση ουσιαστικά τις είχε πλήξει, οικογένειες που θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη, οικογένειες που θα χρειαστούν συμβουλευτική, οικογένειες που θα χρειαστούν ειδική αγωγή, ειδικό παιδαγωγό για τα παιδιά τους, λογοθεραπεία για τα παιδιά, οικογένειες που τα παιδιά τους θα έχουν εργαστήρια ή θα κάνουν τα μαθήματά τους εκεί. Σε αυτή τη φάση, σήμερα, καλύπτουμε 85 οικογένειες. Το νούμερο όμως των οικογενειών που έχουν υποστηριχτεί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πραγματικά μεγάλο και ουσιαστικά δεικνύει και την ανάγκη του τόπου μας. Όταν μιλάμε για 700 οικογένειες που έχουν μια ποιοτική και ουσιαστική υποστήριξη μέχρι τώρα και δεν μιλάμε για μια τηλεφωνική γραμμή που θα σηκώσεις ένα τηλέφωνο και θα πεις «Γεια σας, ωραία, ευχαριστώ, κάνω μια παραπομπή». Μιλάμε για ουσιαστική δουλειά, μακροχρόνια δουλειά, με στόχο η οικογένεια αυτή να ξαναμπεί σε ένα αριθμό κανονικότητας. Πέραν από το κέντρο στήριξης, που μέχρι πρότινος λειτουργούσε και κινητή μονάδα και πηγαίναμε σε όμορους δήμους του Ηρακλείου, πηγαίναμε σε Χερσόνησο, πηγαίναμε στο Σαρχάνες, αυτές τις οικογένειες και όσοι θέλουν από εκεί, μπορούμε να τις υποστηρίξουμε πια στο Ηράκλειο. Υπάρχει το σπίτι προσωρινής φιλοξενίας. Τι είναι το σπίτι προσωρινής φιλοξενίας? Είναι ένας χώρος, ένα σπίτι, όπως είναι τα σπίτια στο παιδικό χωριό, που τα παιδιά, που οι οικογένειες τους δυσκολεύονται παραπάνω και που ελοχεύει σοβαρά ο κίνδυνος να χάσουν το παιδί τους, αλλά που το αγαπάνε και που θέλουν και λίγο, ας το πούμε έτσι, λίγο κριτικά, αν τις αναβαστάξουμε, θα πάνε καλά. Έχουμε το παιδί με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών για ένα ακαδημαϊκό ή ημερολογιακό έτος κοντά μας. Τα παιδιά έχουν όλες τις παροχές που έχει ένα παιδί σε ένα παιδικό χωριό, ιατρική κάλυψη, σχολικά, τα πάντα, τα πάντα. Κάθε Σαββατοκύριακο γυρίζουν πίσω στην οικογένειά τους. Η οικογένεια στηρίζεται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το κέντρο στήριξης. Ουσιαστικά ξαναστήνουμε την καθημερινότητά τους, να αλλάξουν το χώρο τους, το σπίτι τους κλπ. Και τα παιδιά γυρίζουν πίσω. 16 στα 16 παιδιά από το 14 που λειτουργούμε, από τον Ιούνιο του 14, έχουν γυρίσει στην οικογένειά τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο. 16 παιδιά που θα μπορούσαν να μεγαλώνουν αυτή τη στιγμή σε ένα ίδρυμα, μακριά από το σπίτι τους. Και μιλάμε για οικογένειες οι οποίες πάνε καλά, τα παιδιά είναι μια χαρά, οι οικογένειες είναι καλά. Πέραν αυτών των δύο προγραμμάτων, θα ξεκινήσω με τη Δευτέρα τη λειτουργία του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, το οποίο θα είναι στην Ιωαννίνων 7. Ξεκινάμε υποστηρίζοντας παιδιά 4, 5, 6 Δημοτικού. Σε δεύτερο χρόνο θα είναι και γυμνασίου και εκεί έχουμε και παιδιά πρόσφυγες που φοιτούν στα σχολεία μας. Στόχος, τα παιδιά τα οποία υπάρχει μια οικονομική δυσκολία στην οικογένεια, να μπορούν να στηριχτούν εκπαιδευτικά για να αποκτήσουν ένα κανονικό μαθησιακό ρυθμό, να κοιτάξουν ισότιμα το συμμαθητή τους, να είναι μέσα στην τάξη και παράλληλα οι γονείς τους στο χρονικό διάστημα που τα παιδιά θα είναι κοντά μας, να είτε να αναπτύξουν καλύτερα το γονεϊκό τους ρόλο, που σημαίνει έχω ένα άλλο παιδί στο σπίτι, το φροντίζω καλύτερα γιατί ο Πέτρος κάνει τα μαθήματά του εκεί αυτή τη στιγμή, ή να δουλέψουν, δεν μπορώ να πάω να καθαρίσω το σπίτι, γιατί τι να κάνω τον Πέτρο. Δεν έχω ποιος μου κρατήσει, ναι, το παιδί. Ακριβώς, ναι. Ή εκπαιδεύονται για να βρουν δουλειά. Είμαι σε ένα ΙΕΚ και παρακολουθώ μια εκπαίδευση, γιατί αύριο αυτό θα είναι ένα εφόδιο που θα μου ανοίξει μια πόρτα και θα μπορέσω να στηριχτώ και εγώ και η οικογένειά μου. Ουσιαστικά λοιπόν προγράμματα πρόληψης με βασικό σκοπό και στόχο η οικογένεια να μπει σε ένα αριθμό κανονικότητας. Δεν είναι ο στόχος να γεμίζουν τα παιδικά χωριά. Ο στόχος είναι τα παιδιά να είναι καλά. Ξέρετε, σε αυτή τη φάση έχουμε παιδικό χωριό ΣΟΣ στο Ηράκλειο, παιδικό χωριό ΣΟΣ στη Βάρη στην Αθήνα, έχουμε στη Θεσσαλονίκη στο Πλαγιάρι και έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε στέγες νέων που είναι τα μεγαλύτερα παιδιά μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και 10 κέντρα στήριξης. Έχουμε 6 κέντρα μαθησιακής και παιδαγωγικής υποστήριξης. Έχουμε ένα ξενώνα βρεφών στην Αθήνα. Έχουμε κέντρα ημέρας. Ουσιαστικά όλα αυτά τα πολλά προγράμματα
έχουν στόχο την ενδυνάμωση του παιδιού, την ενδυνάμωση της οικογένειας για να είναι μαζί. Ο ξενώνας βρεφών που αναφέρατε μόλις. Στην Αθήνα. Όταν αυτό το παιδί θα μεγαλώσει, δηλαδή θα φτάσει την ηλικία των 2 ή 3 ετών, θα μετακινηθεί σε ένα χωριό ΣΟΣ. Ο ξενώνας βρεφών καλύπτει παιδιά βρεφάκια και παιδιά μέχρι 5 ετών, 5,5. Είναι ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Είναι ξενώνας για κακοποιημένα παιδιά. Στόχος είναι είτε η δουλειά με την οικογένεια του παιδιού για την επιστροφή, είτε η αναδοχή, είτε η ένταξη ενός παιδιού σε ένα παιδικό χωριό. Που μπορεί να είναι στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο. Αυτή είναι η λειτουργία του, 19 μήνες είναι η υποστήριξη, είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και μάλιστα έχει και ένα μεγάλο αριθμό στελεχών. Νομίζω ότι πάει εξαιρετικά καλά και ουσιαστικά η τεχνογνωσία που αναπτύξαμε μέσω του ξενών ευρωπαϊκών ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να την εκταμιεύσουμε υποστηρίζοντας κρατικές δομές στα πλαίσια της αναδοχής και της αποϊδρυματοποίησης. Δηλαδή εξειδικευμένα στελέχη δικά μας τα οποία βοηθούν την κρατική δομή η οποία είτε υποστελεχωμένη ήταν και υπήρχε το εξής παράδοξο. Να υπάρχουν τα παιδιά που είναι για αναδοχή, να υπάρχουν οι οικογένειες οι οποίες θέλουν να είναι μαζί, να έχουν τα παιδιά και να είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Κάποιους αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να τους ενώσει και να βοηθήσει όλο αυτό το σύστημα. Εκεί μπήκαμε κι εμείς συνδρομητικά σε μια κρατική δομή που παλεύει όπως παλεύει, αλλά για να πάμε καλύτερα τα πράγματα. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις οικογένειες που θα στηρίξετε? Κοιτάξτε, ξεκινάμε πάντα από το οικονομικό. Δηλαδή μια οικογένεια η οποία έχει τα οικονομικά, έχει έγκυα για να μπορέσει να το κάνει σε ένα ιδιώτη, ας το κάνει εκεί. Από εκεί και έπειτα, όταν και εφόσον υπάρχει οικονομική δυσκολία, υπάρχουν συνεντεύξεις με τον κοινωνικό λειτουργό και με τα άλλα στελέχη του χωριού, του κέντρου στήριξης ουσιαστικά, για να δούμε λίγο αν και εφόσον είναι για μας, πώς είναι, ποια είναι η ανάγκη της, γιατί συνήθως προτάσετε το οικονομικό, αλλά υπάρχουν και άλλα πιο σύμπλοκα ζητήματα από κάτω, τα οποία η δουλειά η δικιά μας είναι και να τα αναδείξουμε και να τα θεραπεύσουμε και να βοηθήσουμε να εξελιχθούν. Άρα πολλές φορές λοιπόν η ίδια η οικογένεια έρχεται σε εσάς, ναι, και ζητάει, ναι, βοήθεια. Ναι. Και γι' αυτό έτσι τόνισα και την διεύθυνση του κέντρου στήριξης και το τι κάνει ακριβώς, γιατί για μας είναι σημαντικό όχι μόνο να πούμε ότι μεγαλώνουμε παιδιά, αλλά ουσιαστικά κάνουμε μια δουλειά για να στηρίξουμε την οικογένεια για να μην δυσκολευτεί η ίδια. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα λοιπόν υποστήριξης. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο χωριό, παιδικό χωριό ΣΟΣ στην Ελλάδα και πότε ξεκίνησε? Η Βάρη, η οποία από το 1977 δόθηκε ο χώρος για χρήση. Δασικός χώρος είναι. Έχει χτιστεί το χωριό, είναι μεγάλο χωριό. Είναι 24 στρέμματα εκεί, 15 σπίτια και οικογενειών, το σπίτι του διευθυντή, τα γραφεία, έχει χώρους παιδικές χαρές, έχει γήπεδο μπάσκετ, μεγάλο χωριό. Το λέω γιατί μέχρι πρώτη νοσή ήμουν εκεί υπεύθυνος. Στη συνέχεια χτίστηκε και η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη και το χωριό στο Ηράκλειο. Σας ρώτησα πριν λίγο ποια είναι τα κριτήρια για μια οικογένεια, έτσι ώστε να τη βοηθήσετε και να την... Εγώ θα το έλεγα ανάποδα. Μια οικογένεια η οποία δυσκολεύεται, μπορεί πολύ εύκολα να καλέσει στο 2810 222 610 ή 670, είναι τα τηλέφωνα του κέντρου στήριξης. Να μιλήσει εκεί με τους ανθρώπους μας, να κάνει ένα ραντεβού και θα δούμε μετά πώς και με ποιο τρόπο μπορούμε να τους στηρίξουμε. Τα παιδιά πώς επιλέγονται που θα ζήσουν στο χωριό? Στο χωριό. Αυτή είναι μια άλλη διαδικασία. Εμείς υποδεχόμαστε αιτήματα τα οποία μπορεί να είναι είτε από κοινωνικές υπηρεσίες, είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 85% αυτό, είτε από την εισαγγελία ανηλίκων που είναι γύρω στο 10% το ποσοστό, ή που μπορεί να είναι από την ίδια την οικογένεια, από τις ίδιες τους γονείς. Γύρω στο 5% είναι αυτό. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε αν και εφόσον
το παιδί μπορεί να στηριχτεί για να μην φύγει από το σπίτι του. Δηλαδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη οικογένεια του παιδιού άνθρωποι οι οποίοι και με τη στήριξη δικιά μας να κρατήσουν το παιδί. Ένας θείος, ο παππούς που είναι νέος και που μπορεί, ο νονός ή ακόμα και οι γονείς που αν στηριχτούν να πάμε παραπέρα. Αν και εφόσον δεν υπάρχει αυτό, τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία το παιδί να γνωρίσει το πλαίσιο που θα έρθει σαν επίσκεψη, να δει το χώρο, να δει το χωριό, να έρθει και να ξαναρθεί, μην έρθει σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Να γνωρίσει τον άνθρωπο που θα το φροντίζει, την καλημέρα του, την καλησπέρα του, τη Βάσο, ας πούμε, που ήταν μέχρι λίγο πριν εδώ, σαν μαμά, τους ανθρώπους που είναι στο χωριό, πού θα παίξει, πού θα στρίψει, πού θα παίξει κρυφτό, το Γιωργάκι που θα είναι στο διπλανό σπίτι. Το περιβάλλον αυτό, το ολόκληρο περιβάλλον, που θα ακριβώς, είναι. Και σιγά σιγά γίνεται και η ενσωμάτωση. Βάζουμε μία άνω τελεία εδώ, περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Είμαστε εδώ με τον κύριο Πέτρο Παπαδάκη, διευθυντή του παιδικού χωριού ΣΟΣ Κρήτης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ένα παιδί φτάσει την ηλικία των 18 ετών, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσει να μένει στο σπίτι, στο χωριό? Κοιτάξτε, τα παιδικά χωριά είναι η οικογένεια. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά σε αυτό που κάνουμε, ίσως και με άλλες φορές που κάνουν κάτι αντίστοιχο. Στην οικογένεια, η οικογένεια έχει μια συνέχεια. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή 20 χρόνια στα παιδικά χωριά. Έχω δει παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει, έχω δει παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, που έχουν τη δουλειά τους, που έχουν παντρευτεί, που έχουν κάνει τα δικά τους παιδιά, που είναι μαζί. Είναι όμως το ίδιο παιδί που μέχρι προχθές το κυνηγούσες να μην πειράζει το φίλο του ή το χάιδευε στην πλάτη όταν έπαιρνε τον καλό βαθμό ή το πήγαινες για να πάρει το σχολικό να πάει στο σχολείο του, το οποίο σου μιλούσε τότε και το ίδιο παιδί που τώρα θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα πει «Κύριε Πέτρο, γέννησε η γυναίκα μου και είμαστε μια χαρά και το παιδί πήγε καλά και πότε θα έρθεις, θα έχουμε τη βάφτιση τότε». Και ουσιαστικά αυτό είναι. Αυτό είναι και νομίζω ότι χαρακτηρίζει ένα σύστημα και μας βοηθάει και αύριο να είμαστε μαζί του. Άρα λοιπόν ένα παιδί το στηρίζεται και στο μετά του, δηλαδή στο μετά τα 18, από το χωριό. Τα 18 είναι μια ηλικία που καθόμαστε σε ένα κοινό τραπέζι, 18 είναι πια ενήλικας. Μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, θέλω να φύγω. Θέλω να γυρίσω στην οικογένειά μου. Τα 18 είναι μια ηλικία που καθόμαστε σε ένα κοινό τραπέζι, έλα εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. 18 είσαι τελειώσει το λύκειο. Θα κάνεις ανώτερες σπουδές. Δεν θες να κάνεις ανώτερες σπουδές, θα πάμε σε ένα ΙΕΚ. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να δούμε το φανταρικό σου. Όλο αυτό το οποίο θα κάνει ένας μπαμπάς, μια μαμά, μαζί με το γιο ή μαζί με την κόρη. Και εκεί πια αρχίζει ένας άλλος αγώνας. Γιατί έχει να κάνει με το ολοκληρώνω τις σπουδές μου, ψάχνω, βρίσκω δουλειά, στηρίζω τη δουλειά μου και κάνω τα βήματά μου προς τα έξω. Άρα η πόρτα του χωριού δεν ανοίγει για να φύγει ένα παιδί στα 18. Η πόρτα του χωριού είναι ανοιχτή για ένα παιδί γιατί το σπίτι του. Μια κανονική οικογένεια λοιπόν. Εγώ ξέρω παιδιά, 30 χρονών, 35, που παίρνουν τηλέφωνο και λέξεις κάτι. Θυμάμαι που μου τα έλεγες να πάω να τελειώσω τα αγγλικά και δεν το έκανα και τώρα το βρίσκω μπροστά μου. Θα κάνουμε κάτι, ας πούμε, ξέρω κανένα. Ένα φροντιστήριο, κάτι για να πάω να το κάνω. Ή ωραία, το έκανα αυτό το πτυχίο, δεν βρίσκω δουλειά ή δεν με εκφράζει, δεν. Θέλω να κάνω το άλλο όμως. Ή θα σου πάρει τηλέφωνο και θα σου πει κάτι. Έχω να σου πω ένα πολύ ωραίο, βρήκα δουλειά εκεί και έχουμε παιδιά τα οποία είναι μεγάλα στελέχη, ψηλά στελέχη. Στην Ελλάδα έχουμε παιδιά τα οποία είναι καθηγητές πανεπιστημίου, έχουμε παιδιά που θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει δουλεύω στην Ισπανία ή στην Αγγλία. Και έχουμε παιδιά τα οποία δυσκολευόταν γιατί ήταν έτσι, το νοητικό ήταν χαμηλά και που το δικό τους στο Χάρβαρντ ή η δικιά τους η ανώτατη θέση είναι
κρατάω τη δουλειά μου στο σούπερ μάρκετ, κρατάω το σπίτι μου, έχω το παιδί μου, έχω τον άντρα μου και είμαι μια χαρά. Όσον αφορά την κοινωνικοποίηση των παιδιών, δηλαδή το σχολείο του, τους φίλους του, από έξω, έξω από το χωριό, πώς το χειρίζεστε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε λίγο τι είναι το χωριό. Το χωριό είναι τα σπίτια των παιδιών σε ένα κοινό οικόπεδο. Είναι κοντά, είναι μαζεμένα τα σπίτια. Okay. Είναι, γι' αυτό και το λέμε χωριό. Μία γειτονιά. Ακριβώς, μία γειτονιά είναι. Τα παιδιά πάνε στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. 9 σχολεία είναι αυτά που πάμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Αν μετρήσει κανείς ότι έχουμε 18 παιδιά και πάμε σε 9 σχολεία, το κάνουμε γιατί? Γιατί έχουν τους φίλους τους, για να μην χάσουν το περιβάλλον που ήταν μέχρι προχθές που ήρθαν στο παιδικό χωριό, που εκεί είχαν το δάσκαλο που τον ξέρανε, ξέρανε τα πράγματα, ξέρανε τους μαθητές τους, όλο αυτό το κομμάτι. Το απόγευμα τρέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Κάνουν πολλά πράγματα, πολλά και όμορφα πράγματα. Το χωριό είναι ανοιχτό να έρθουν οι φίλοι τους. Είναι στο σπίτι μας, έτσι. Η πόρτα μας κλείνει για να μας χτυπήσει κανένα αμάξι. Όπως κλείνει μια πόρτα σε ένα σπίτι. Στο σπίτι μας. Ναι, δεν μας κλείνει για να μας κλείσει μέσα. Mm-hmm. Η πόρτα ουσιαστικά είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Αυτό είναι το κοινωνικό, η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Και εκεί ένα ιδιαίτερο και σοβαρό ρόλο παίζουν οι μαμάδες, οι μητέρες ως, παίζουν οι παιδαγωγοί, όλοι εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή μαζί με το παιδί. Πού θα πάμε, θα το συνοδεύσουμε και η κυρία Βάσο, η μαμά που έφυγε λίγο πριν, έφυγε για να πάρει το παιδί της από τον παλέτο, που στον παλέτο το πήγε πριν έρθει εδώ. Θα πάει, θα το πάρει, θα το ρωτήσει πώς πήγε, τι έκανε, θα μιλήσει με την κυρία Γεωργία που έχει πάει το δικό της το παιδί, θα κανονίσουν, θα πάνε για καφέ και θα πάρουν τα παιδιά μαζί, θα έρθουν στο χωριό, θα πάμε στο πάρτι τους, θα έρθουν στο δικό μας, θα πάνε στο σινεμά τους. Όλο αυτό το οποίο κάνουμε στις οικογένειές μας, το κάνουμε και στη μεγάλη οικογένεια που λέγεται παιδικό χωριό. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τον αριθμό 19820 που θα περάσει τώρα και από την οθόνη. Τι είναι αυτός ο αριθμός? Νομίζω το είπα και λίγο νωρίτερα ότι αποκλειστικά και μόνο, και το τονίζω αυτό, αποκλειστικά και μόνο η λειτουργία των παιδικών χωριών βασίζεται σε μικρές ή μεγάλες δωρεές. Είτε αυτές λέγονται καταθέσεις σε τράπεζα, είτε λέγονται δωρεές είδος, είτε λέγονται τα 2 ευρώ που παίρνοντας κάποιος αυτό το νούμερο, στέλνοντας ένα SMS σε αυτό το νούμερο, θα πάνε στα παιδικά χωριά και θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για τα παιδιά μας. Έχετε αντιμετωπίσει ενδεχομένως κάποιες δυσκολίες στην προσπάθειά σας αυτή, είτε στην αρχή, είτε τώρα, είτε μόνιμες δυσκολίες που υπάρχουν? Όσον αφορά τη χρηματική. Είτε χρηματικές, υποστήριξη, είτε γραφειοκρατικές, προφανώς, είτε βέβαια, οτιδήποτε δυσκολίες. Να σας πω κάτι. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία την οποία την αντιμετωπίσαμε όλοι σαν Έλληνες ήταν το 10, ας πούμε, που πραγματικά υπήρχε ένα σοβαρότατος κίνδυνος, σοβαρότατος κίνδυνος για την κάθε οικογένεια, την ελληνική οικογένεια που είδε ξαφνικά το πάτωμα να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Γιατί υπήρχε όλη αυτή η οικονομική δυσπραγία, χάσαμε τις δουλειές μας, ένα σωρό πράγματα. Τι δυσκολία ακούμπησε και εμάς και πάρα πολύ δυνατά, γιατί ουσιαστικά εμείς σαν υποστήριξη έχουμε να κάνουμε με τη συνδρομή που απλός πολίτης ή απλή εταιρεία ή η εταιρεία θα φέρει σε εμάς. Άρα υπήρχε ένας σοβαρότος κίνδυνος. Παρόλα αυτά, αντί να κλειστούμε σε ένα περιβάλλον που λέγεται φτιάχνω ένα παιδικό χωριό και το κρατάω με νύχια και δόντια, το κάναμε ανάποδα. Αναπτύξαμε όλα αυτά τα προγράμματα πρόληψης, τα κέντρα στήριξης, με στόχο να βοηθήσουμε την οικογένεια να ξαναμπεί σε ένα αριθμό. Και πραγματικά υπήρχαν έτσι και σοβαρότατοι δωρητές, το Ίδρυμα Νιάρχος, ας πούμε, το οποίο βοήθησε όλη αυτή, στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια, την υποστήριξε αυτή την προσπάθεια. Υποστηρίχθηκαν οι οικογένειες και υποστηρίχθηκαν και οι επαγγελματίες που δούλεψαν στα προγράμματά μας. Φανταστείτε, το 10 τα παιδικά χωριά είχαν 100 υπαλλήλους, 105. Τώρα έχουν 430. Όλα αυτά είναι προγράμματα πρόληψης με στόχο την ενδυνάμωση της οικογένειας. Θα ήθελα λίγο να περάσουμε στο κομμάτι του ανάδοχου γονέα. Τι σημαίνει να γίνει κάποιος ανάδοχος γονέας? Ανάδοχος γονέας. Μιλάτε φαντάζομαι για τον καινούριο νόμο. Ακριβώς. Αυτό εννοείται.
Ανάλογος γονέας είναι αυτός ή αυτή, γιατί μπορεί να είναι και μονογονεϊκή, οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη διάθεση να υποστηρίξουν ένα παιδί, το οποίο δεν μπορεί να μεγαλώσει την οικογένειά του, για να μεγαλώσει μακριά και από ιδρυματικά περιβάλλοντα, να μεγαλώσει ένα σπίτι. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν επιλέγουμε το παιδί εμείς. Ο ανάδοχος γονέας ουσιαστικά έρχεται να στηρίξει μια διαδικασία και πολλές φορές να δώσει και την ευκαιρία ίσως και στην οικογένεια του παιδιού να ξανασταθεί στα πόδια της. Γιατί η αναδοχή μπορεί να είναι και βραχία, έτσι. Άρα ενδυναμώνει την οικογένεια, ενδυναμώνει και το παιδί για να γυρίσει και πίσω. Η Κρήτη πώς το αγκαλιάζει όλο αυτό? Την αναδοχή, νομίζω ότι περιφέρεια, σαν περιφέρεια είχαμε κάνει πάρα πολλά βήματα και πριν σαν λέξη παιχτήκαν στην τηλεόραση, η περιφέρεια της Κρήτης. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι και καλό άκουσμα, αλλά αυτά τα στοιχεία νομίζω και οι πιο εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί από την περιφέρεια μπορούν να σας τα πούν. Κλείνοντας, θα ήθελα να ξαναπούμε τους τρόπους που μία οικογένεια μπορεί να σας βρει, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και θέλει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, που παρέχεται, ή και μία οικογένεια που θα ήθελε το παιδί της να μεγαλώσει σε αυτό το σύστημα που ονομάζεται Παιδικό Χωριό ΣΟΣ. Πώς μπορούν να σας βρουν οι οικογένειες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Να θυμίσω λίγο. Σαν τηλέφωνα στο 281-0-222-610 ή 670 είναι τα τηλέφωνα του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Είναι στη Γιαννιτσών 4. Είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Παλτή Τζαμί. Στην Ιωαννίνων 7 θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης. Στη Φοινικιά είναι το Παιδικό Χωριό ΣΟΣ, 281-0-250-153 ή 154 είναι τα τηλέφωνα. Που και μπορεί να μας πάρουν και εμείς θα τους κατευθύνουμε και μπορούν να έρθουν κοντά μας και να μιλήσουμε εκεί. Καθώς υπάρχει και λίγο το θέμα της ντροπής ή ίσως να είναι και λίγο ταμπού για μια οικογένεια που μπορεί να έχει αυτή την οτροπία να ζητήσει βοήθεια ή να θέλει το παιδί της να μείνει λίγο καιρό στο χωριό ή να την βοηθήσετε. Ναι. Να πούμε λίγο, έτσι ναι. Λίγο να είναι πολύ διακριτό. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τι σημαίνει για ένα παιδί φεύγω από το σπίτι μου. Mm-hmm. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να ανοίξει μια πόρτα η οποία δεν είναι η πόρτα που ήταν γνωστή στο παιδί, να κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι που δεν είναι το κρεβάτι του, να παίξει με τα παιχνίδια που δεν είναι τα δικά του μέχρι χθες, και να βλέπει ανθρώπους που θα το καληνυχτούν που δεν είναι οι δικοί του άνθρωποι. Mm-hmm. Το παιδικό χωριό δεν είναι το σπίτι το οποίο θα έρθουν και θα αφήσουν ένα παιδί για 5-10 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες και θα το ξαναπάρουμε. Mm-hmm. Το παιδικό χωριό ΣΟΣ είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί που το κράτος έχει αποφασίσει ότι η επιμέλειά του πια θα φύγει από τους γονείς και θα περάσει σε εμάς, οι οποίοι θα λειτουργήσουμε σαν γονείς. Άρα είναι πολύ σοβαρό σαν απόφαση και πολύ σοβαρή η υποστήριξη που χρειάζεται. Σαν σπίτι προσωρινής φιλοξενίας, το πρόγραμμα δηλαδή που είπα ότι δίνει την ευκαιρία στην οικογένεια να ξανασταθεί στα πόδια της, με πολύ χαρά να δούμε αν και εφόσον υπάρχουν δυνατότητες, δυσκολίες, να υποστηρίξουμε να πάμε παραπέρα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω και με αφορμή την πρώτη ερώτησή σας, που αφορούσε την οικονομική στήριξη και το πώς ήρθαν τα παιδικά χωριά. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ ήρθαν στην Κρήτη μέσω μιας κρούσης από το Σωροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου, με μέλη του Σωροπτιμιστικού Ομίλου, οι οποίοι ήρθανε, μας είπανε την ανάγκη του τόπου, ήρθαν, μας είδαν, μας γνωρίσανε
και ουσιαστικά αρχίσανε και στείνανε και ένα περιβάλλον υποστηρικτικό για το πλαίσιο παιδικού χωριού. Και οι οποίοι συνεχίζουν. Αρκετά μέλη από αυτό το όμιλο είναι πια μέλη των παιδικών χωριών και συνεχίζουν πια σαν τοπική ομάδα στήριξης να είναι κοντά μας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κυρίες, αυτοί οι άνθρωποι γενικά, βρήκαν και άλλους υποστηριχτές, τους οποίους, αν μη τι άλλο, γιατί κάποιο θα ξεχάσω και είναι σίγουρο, έτσι είναι λίγο κρίμα. Για όλους λοιπόν αυτούς θέλω να πω ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το οποίο κάνανε και για αυτό το οποίο κάνουν. Και αυτό το οποίο κάνουν είναι να δώσουν σε ένα παιδί την ευκαιρία να είναι σε ένα σπίτι. Να είναι σε μια αγκαλιά και να έχει και ένα μέλλον το οποίο θα είναι καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι το έργο σας είναι θαυμαστό. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από το παιδί, ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το παιδί και εσείς έχετε δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Σε οικογένειες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ουσιαστικά πολλές φορές το λέω για να τρέξει ένα καλό αυτοκίνητο, αν μη τι άλλο χρειάζεται καύσιμο. Το καύσιμο είναι όλοι αυτοί που είναι πίσω από μας. Και υπάρχουν πολλοί και υπάρχουν χέρια τα οποία το ένα κρατάει το άλλο. Και δύναμη οι οποίοι μας πρόχνει, μας σωθούν για να πάμε λίγο πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Εμείς θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 8:30. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.